από το Σικάγο του 1886 ως το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και την Πρωτομαγιά του 1944 με την ηρωική θυσία των 200 κομμουνιστών στη Κεσαριανή, η εργατική τάξη έχει γράψει με το ανεξίτρινο μελάνι του αίματός της τις πιο λαμπρές σελίδες του ταξικού αγώνα, της οργανωμένης πάλης και της διεκδίκησης, που καμιά κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία και καταστολή δεν μπορεί να σταματήσει. Το αποδείξαμε στην περίοδο της καραντίνας, όταν σπάζοντας την πράξη την απαγόρευση της κυβέρνησης, δώσαμε ανάθεση και αισιοδοξία στους εργάτες σε όλο τον κόσμο. Πάνω από ένας αιώνας πέρασε από τότε που οι εργάτες πρώτη φορά διεκδίκησαν 8 άρρωτοι αξιοπρεπείς μισθούς. Και σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντίστοιχη αντεργατική νομοθεσία που όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί έχουν περάσει για να καταργηθεί και να γίνει λάστιχο ο σταθερός εργάσιμος χρόνος, να καθιερωθεί το 13ωρο, η εξαήμερη και εφταήμερη εργασία. Γι' αυτό και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η σημερινή μαχητική μαζική πρωτομαγιάτικη απεργία. Συνεχίζουμε μετά από τις συγκλονιστικές απεργιακές συγκεντρώσεις ανήμερα της επετείου του εγκλήματος Αντέμπη. Συνεχίζουμε από τη μεγάλη απεργία στις 17 Απρίλη. Έτσι και σήμερα αγωνιστικά τιμάμε την 1η Μάη όλα τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης. Κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και να μετατρέψει την πρωτομαγιάτικη απεργία σε κινητή γιορτή. Κόντρα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και την ΕΔΟ, που τη σημερινή μέρα την έχουν σαν μνημόσυνο, χωρίς συμμετοχή εργατών, χωρίς συλλαλητήρια. Το σύνθημα όμως παραμένει φωτεινό και καίει τις καρδιές μας. Στον αγώνα, στον δρόμο, γιατί απέναντι στα κέρδη τους εμείς προτάσουμε τη ζωή μας. Με αυτό το σύνθημα δόθηκαν και στον κλάδο των κατασκευών μεγάλες κρατικές απεργιακές μάχες με τους οικοδόμους και τα συναφή επαγγέλματα να σηκώνουν κεφάλαια ενάντια στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Σε αυτό το δρόμο, πιο πεισμωμένοι, πιο αποφασισμένοι συνεχίζουμε. Γιατί δεν σταμάτησαν οι απολύσεις συναδέλφων με το τέλος των τεράστιων έργων. Δεν σταμάτησαν τα εργοδοτικά εγκλήματα και δολοφονίες. Γιατί τα μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια μειώνουν τα κέρδη των αφεντικών. Αυτή είναι η καθημερινότητα του οικοδόμου και των συναδέλφων στα συναφή επαγγέλματα. Να παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα στα γιαπιά, στα εργοτάξια, στα μεγάλα έργα παντού. Αυτή είναι η καθημερινότητα για όλους μας. Αφού τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης είναι κόστος για την εργοδοσία αλλά και για το κράτος. Είναι ευθύνη κρατική, είναι επιλογική δυνητική τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, αλλά και όσων στηρίζουν αυτή τη στρατηγική από το Βελόπουλο μέχρι τη Νέα Αριστερά. Για αυτή την επιλογή δολοφονήθηκαν 57 άνθρωποι στα Αρτέμπη και ακόμα δεν έχει πληρώσει κανείς από όσους ευθύνονται. Για αυτή την επιλογή 114 άνθρωποι χάηκαν στο μάτι και στα δικαστήρια φέρνουν το βάρος κάποια χαρτινόμαρφα στέλεχη της πυροτεχνικής και αυτή με ποινές χάπια. Σε όλα τα εγκλήματα, αφεντικά, κυβερνήσεις και κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοκαλύπτονται. Κρύβουν τις ευθύνες. Ανοίγουν τον δρόμο για νέα εγκλήματα. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Κάνουμε την οργή μας δύναμη ανατροπής. Ιδιαίτερα σήμερα που όλοι αυτοί πάλι για τα κέρδη τους βουτάνε το λαό μας στην κόλαση του πολέμου. Στέλνουν όπλα και φρεγάτες χιλιάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα της χώρας. Γεμίζουν βάσεις στην πατρίδα μας. Πρόσφατα μάθαμε πως θέλουν για αποθήκευση επικίνδυνα αμερικάνικα όπλα. Μας κάνουν στόχο αντιπίνων. Μας έρουν σε εμπλοκή για τα συμφέροντα 5 ευρωπιστών και 10 βιομηχάνων. Ξοδεύουν μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα για να είναι στην Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα Ήδρα. Και την ίδια στιγμή εμείς ζούμε με μισθούς 25% κάτω από το 2010. Μοιράζουν δισεκατομμύρια ευρώ από τα δικά μας λεφτά με το Ταμείο Ανάκαμψης στα αφεντικά μας που έχουν σκάσει από τα κέρδη και εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ηλεκτρικό και εμείς δεν έχουμε και τα σπίτια μας τα παίρνουν τα φάτς. Άλλωστε έχει μπει όρος για την εκταμείευση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης να αυξηθούν οι φόροι, να δουλεύουμε 70 και να μην έχουμε δικαιώματα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση μόνη μας ελπίδα είναι η οργάνωση, ο αγώνας, η αλληλεγγύη. Ήδη η οικοδομή
να μακρύνουμε τον αγώνα μας για υπογραφή νέας κρατικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήστο μεροκάματο και το έθιμο. Έχοντας τη θετική πειρά από την εφαρμογή της προηγούμενης σύμβασης που με αγώνες και απεργίες κατακτήσαμε. Τα μηνύματα είναι πολλά και μας δημιουργούν ελπίδα. Στον δρόμο πλέον έχουμε νέους συναδέλφους. Σε καταστήματα και εργοστάσια στείνονται νέα σωματεία. Σπίδες αγώνα γεννιούνται σε νέους χώρους δουλειάς. Δίπλα σε όλα αυτά όμως έχουμε και το μεγάλο αγώνα της τάξης μας, στη Λάρκο, που μας γεμίζει θάρρος και αισιοδοξία. Σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε και κλιμακώνουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις παντού, για 7ωρο πενθήμερο και σταθερό ωράριο, για φθηνό ρεύμα και στέγαση, για φθηνά τρόφιμα και προϊόντα, για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους, για αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης που παλεύει για να έχει πατρίδα, για αλληλεγγύη στους φοιτητές στην Αμερική, τους εργαζόμενους από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και την Αφρική, για να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία χωρίς πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Ζήτω η παγκόσμια εργατική τάξη, ζήτω η κατακόκκινη από αίμα και ζωή εργατική πρωτομαγιά. Γεια σας.